Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρασαν σχεδόν 2 μήνες από τότε που αυτό το νομοσχέδιο ξεκίνησε στη διαβούλευση, παρακολουθήσαμε τα σχόλια, μεσολάβησε ένα μεσοδιάστημα μέχρι να έρθει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, τελικά στην Ολομέλεια και σήμερα δεύτερη μέρα να το συζητούμε. Σε όλο αυτό το δίμηνο, νομίζω καταδείχθηκε περίτρανα πως η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση με το Υπουργείο Υγείας, τολμά και πως αυτό το νομοσχέδιο, όπως είπε χθες ο Υπουργός Υγείας σε μια αποστροφή του λόγου του, αποτελεί ένα κοινωνικό άλμα μπροστά για την επόμενη δεκαετία. Γιατί αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς προχωρούμε, εμείς βλέπουμε την πραγματικότητα στην κοινωνία. Σε αντίθεση με εσάς που είστε μόνιμα σε μια ακινησία, σε ένα τέλμα. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί κάνοντας μια αναδρομή της προϊστορίας του ΕΣΥ, βλέποντας τους αριθμούς από τα 39 χρόνια που πέρασαν από την ψήφισή του, βλέπω περίπου τα 25 κυβερνούσαν κόμματα τα οποία φέρονται ως υποστηρικτές της δημόσιας περίθαλψης, της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Και εννοώ το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε πολλά χρόνια και πιο πρόσφατα από τα αριστερά κόμματα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, για σχεδόν 5 χρόνια. Και ποια είναι η κατάσταση η σημερινή, ή αν θέλετε, τι κάνατε αυτά τα 25 χρόνια. Είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες από αυτό που έχουν, με την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση που υποτίθεται θα εξασφαλίσατε, διασφαλίζουν όλοι οι πολίτες εύκολη και καλή δωρεάν πρόσβαση στην υγεία. Εμείς, ναι, πιστεύουμε ότι οι γιατροί, η περισσότερη μεγάλη πλειοψηφία, τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη και κάνουν το καθήκοντος. Αλλά πώς εξυπηρετείται ο κόσμος αυτά τα χρόνια? Κάποιοι δυστυχώς, μια και εσείς αναφέρατε για συναλλαγές για κάποιοι που θα βγαίνουν έξω, κάποιοι επίορκοι δεν τιμούσαν τον όρκο του Ιπποκράτη, δεν έκαναν αυτό και συνεχίζουν να το κάνουν. Οι λίγοι. Κάποιοι πολίτες εξυπηρετούνται με το θεσμό της απογευματινής ιατρικής, του απογευματινού ιατρίου, και προσφεύγουν σε αυτό. Και δυστυχώς αρκετοί, επειδή προσκρούν στις τεράστιες λίστες στα νοσοκομεία, αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Και όπως είπε η αναπληρώτρια υπουργός, από τα στοιχεία ένα 40% της υγείας και της περίθαλψης παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Τι χρειάζεται σήμερα? Ο πολίτης θέλει την υγεία. Αυτό που θεωρούμε θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Την υγεία σαν δημόσιο αγαθό. Και για να απολαύσουμε αυτό το δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε, λέτε, χρήματα. Βεβαίως, από χρήματα, πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, δίνουμε ικανοποιητική αύξηση για τα δημοσιονομικά δεδομένα. 10%. Και αν βάλουμε την αφαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης από 1/1 του 2023, αν βάλουμε τα αναδρομικά από τον Ιούνιο, είναι μια ικανοποιητική ανακούφιση. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν είναι αυτό που αρμόζει στους γιατρούς για αυτό που κάνουν στα νοσοκομεία. Διασφαλίσαμε 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα 300 εκατομμύρια από αυτά κυρίως θα διατεθούν στα ΤΕΠ και στους θαλάμους, στη βελτίωση των θαλάμων. Μέχρι τώρα έχει δαπανηθεί, έχουμε απορροφήσει 1 δις από το ΕΣΠΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις των νοσοκομείων και άλλα 700 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα. Ή αν θέλετε, αξιότιμε κύριε εισηγητή της μειοψηφίας, το 2018 ξόδεψε το ελληνικό κράτος 1,9 δις για την υγεία, ενώ φέτος θα ξοδέψει 40% περισσότερα, 2,7 δισεκατομμύρια. Τι άλλο θέλουμε στην υγεία? Θέλουμε γιατρούς. Ναι, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε περισσότερους γιατρούς. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να κρατήσουμε, να εξασφαλίσουμε αυτούς που έχουμε. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να τους πληρώσουμε καλύτερα, να τους βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και ναι, τους δίνουμε το περιθώριο όσους θέλουν να ασκήσουν 1 ή 2 φορές την εβδομάδα ιδιωτικό έργο. Με απόλυτα τηρούμενους αυστηρούς
κανόνες και διαδικασίες ελεγχόμενες αμφίδρομα. Με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσουμε τους γιατρούς, με αυτόν τον τρόπο θα φέρουμε κι άλλους. Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότερες προκηρύξεις από τώρα και στο εξής θα είναι πάλι για γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και βάλαμε τον όρο ότι η άσκηση ιδιωτικής ιατρικής είναι ανάξια, ανάρμοστη, αναξιοπρεπής, αν δεν γίνεται με τους προβλεπόμενους αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Και από την άλλη πλευρά, θέλουμε στις άγονες περιοχές, τις προβληματικές, τις μειονοτικές, που είναι οι νησιωτικές και οι πολύ ορεινές, να έρθουν γιατροί στα νοσοκομεία. Γιατί έχω κλινικές στην Καστοριά, έχει ο συνάδελφος στη Φλόρινα, που είναι ένα ή δύο γιατροί στα νοσοκομεία, που δεν αντέχουν να κάνουν 15 έως 30 εφημερίες το μήνα. Ενώ έξω υπάρχουν 5 και 10 γιατροί από μια ειδικότητα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εμείς λέμε οι γιατροί είναι καλοί και οι μέσα και οι έξω και θα τους βάλουμε μαζί να προσφέρουν, να συνεισφέρουν για το δημόσιο αγαθό της υγείας. Και κλείνω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω, η Νέα Δημοκρατία με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αυτή την πολιτική ηγεσία, με αυτούς τους συναδέλφους, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό βλέπουν οι πολίτες και θα το εκτιμήσουν. Και αυτό βλέπουν με εσάς και θα σας θέσουν στη σωστή πλευρά των εδράνων, εκεί που είστε σε λίγους μήνες που ο ελληνικός λαός θα εκφραστεί με την ητιμιγωρία του. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Με fast track διαβούλευση το νομοσχέδιο για την υγεία, προφανώς. Όλοι οι φορείς, ο ΕΓΕΗ, ΝΑΠΟ, ΕΔΗΝ, Ιατρικός Σύλλογος κτλ. Απέναντι, προφανώς. Αφού με το νομοσχέδιο καταλύεται η εμβληματικότερη κατάκτηση της μεταπολίτευσης με τεράστιο αξιακό φορτίο, το δημόσιο σύστημα υγείας. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να το περιμένουμε. Η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που ακολουθείτε έχει τρεις τυπικές απαιτήσεις. Ιδιωτικοποίησης, απορρίθμιση του κράτους και περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Τα έχετε πετύχει όλα, αν δούμε και τον προϋπολογισμό που έχετε καταθέσει. Παρόλα αυτά, μετά από τόσα χειροκροτήματα στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή την περίοδο της πανδημίας, που χωρίς στήριξη από την πολιτεία κράτησαν όρθιο το σύστημα υγείας, θα περιμέναμε να μην τολμήσετε τόσο ξεδιάντροπα τη διάλυσή του. Βεβαίως, κακώς το περιμέναμε, γιατί αν ανατρέξουμε στις χώρες που έχουν εφαρμοστεί αυτές οι άθλιες, ακραίες, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες απέτυχαν και στην οικονομία και στην πολιτική, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, θα βρούμε ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Ενορχιστρωμένες επιδρομές ενάντια στη δημόσια σφαίρα ύστερα από τραγικά συμβάντα, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών ως επιχειρηματικών ευκαιριών. Αναφέρεται μάλιστα και η έκφραση «ο καπιταλισμός της καταστροφής». Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες ο θεωρητικός του νεοφιλελευθερισμού Φρίντμαν και ο ποδί του τελειοποιούσαν αυτή ακριβώς τη στρατηγική, την αναμονή κάποιες μεγάλες κρίσεις προκειμένου να εκποιήσουν τμήματα της δημόσιας σφαίρας σε ιδιώτες, όσο ακόμα οι πολίτες ήταν παραζαλισμένοι από το σοκ. Πάμε όμως λίγο και στο νομοσχέδιο. Χτυπάει κατευθείαν στο πυρήνα του ΕΣΥ τη δημόσια δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Την εισηγείστε χωρίς ντροπή και χωρίς δισταγμό. Στερείτε δηλαδή από τον ελληνικό λαό την προσφορά της δημόσιας υπηρεσίας του ΕΣΥ με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομιακών γιατρών. Προτρέπετε τους γιατρούς του ΕΣΥ να αναζητήσουν συμπληρωματικά εισοδήματα από την τσέπη των ασθενών, ασκώντας ιδιωτικό έργο, εκτός του νοσοκομείου φυσικά, και συγχρόνως λέτε και στους ιδιώτες γιατρούς να προσφέρουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ, φυσικά με το αζημίωτο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι δωρεάν υπηρεσίες θα συρρυκνώνονται και οι επιπληρωμοί θα επικρατήσουν. Και βεβαίως το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι ασθενείς, που θα αναγκαστούν να προστρέξουν σε ιδιωτικές δομές όσοι φυσικά είναι σε θέση να τις πληρώσουν. Στη χώρα μας που οι ιδιωτικές δαπάνες των νοικοκυριών για την υγεία είναι ήδη από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, εσείς στέλνετε πελατεία του ΕΣΥ στους επιχειρηματίες υγείας. Κύριε Υπουργέ, γυρνάμε πίσω στη δεκαετία του 50. Τότε που, το είπε και ο εισηγητής μας πολύ ωραία, το προνόμιο στην περίθαλψη είχαν μόνο όσοι είχαν χρήματα ή μέσον. Και αυτό
άλλη μια έτσι ωραία λέξη. Το λέτε ευελιξία. Δηλαδή μπορεί σε ένα αποδιαρθρωμένο σύστημα που διαλύεται πλήρως με αυτές τις διατάξεις ο ασθενής να επιλέξει. Αντί να ενισχυθεί και να αντιμετωπιστούν τα υπαρκτά προβλήματα του ΕΣΥ, του δίνεται τη χαριστική βολή. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω, ξέρετε, είμαι βουλευτής Φλόρινας. Τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία στις περιφέρειες, νομίζω ότι οφείλατε να τα ξέρετε. Μου ήρθε ένα σχόλιο από τον νοσοκομιακό γιατρό του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας. Στα χνάρια του Τραμπ, οι αθεόφοβοι δεν νοιάζονται για τους πολίτες της χώρας. Ο γιατρός του ΕΣΥ θα έχει και ιδιωτικό ιατρείο. Όταν προλαβαίνει, ερωτηματικό και θαυμαστικό, ο ιδιώτης γιατρός θα εργάζεται, εισαγωγικά, και στο νοσοκομείο. Αν προλαβαίνει, ερωτηματικό και θαυμαστικό. Ίσως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να προλαβαίνουν. Στην επαρχία της Ρώμης όμως δεν νομίζω. Οι πολίτες, ποιος νοιάζεται για αυτούς, μπαλάκι ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο, σε πολλά εισαγωγικά ΕΣΥ. Business as usual. Πόσο δίκιο έχει, οι γιατροί του ΕΣΥ. Θα εφημερεύουν, θα κάνουν πρωινό ιατρείο, απογευματινό, θα έχουν ιδιωτικό ιατρείο, θα δουλεύουν σε ιδιωτικές κλινικές. Δεν μπορεί όλα αυτά να μην τα ξέρετε και να μην τα φαντάζεστε ότι θα γίνουν. Και εμείς ερχόμαστε τώρα και ζητάμε κίνητρα για να στελεχωθούν από ιατρικό προσωπικό τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Γιατί πράγματι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει απροθυμία κάλυψης των κενών θέσεων, ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιφέρειες όπως είναι και η Φλόρινα. Αλλά αυτές οι προβλέψεις του νομοσχεδίου όχι μόνο δεν είναι η λύση για όλα αυτά, αλλά επιτείνουν έτσι περαιτέρω και τον brain drain, για το οποίο μνείεται ότι συνεχώς βρίσκεται λύσεις, μία επενδύσεις, μία περίεργα νομοσχέδια, που στέλνουν ακόμα περισσότερους νέους στο εξωτερικό. Είναι γνωστό ότι πολλοί νέοι γιατροί επιλέγουν να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό, όπου στη συνέχεια βεβαίως εκεί βρίσκουν και δουλειά και παραμένουν. Έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα ενταθεί αυτό το φαινόμενο? Ποιος πανεπιστημιακός γιατρός με το νομοσχέδιο, ο οποίος θα είναι και στις κλινικές και στα διαγνωστικά κέντρα, θα προλαβαίνει ή θα το συμφέρει, να το πω και έτσι, να ασχοληθεί με τους φοιτητές ή με τους νέους γιατρούς? Αγαπητοί συνάδελφοι, το μόνο που μπορώ να υποθέσω, προσπαθώντας να ερμηνεύσω τον κινησμό σας, είναι ότι στη μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων που μετριέται στη χώρα μας από το 19 και μετά, και είναι στοιχεία της Ελστάτ, σκεφτήκατε σύμφωνα βέβαια πάντα με την συνδοληψία σας, ότι θα έπρεπε σε αυτές τις ανισότητες να συνεισφέρει και ο τομέας της υγείας. Πράγματι, η ανισότητα και η υγειονομική φτώχεια θα πάρουν ακραίες διαστάσεις. Γι' αυτό δεν ενισχύσατε το σύστημα την περίοδο της πανδημίας και αρκεστήκατε σε χειροκροτήματα. Γι' αυτό και για έναν ακόμα λόγο όμως. Το άθλιο και αποτυχημένο μοντέλο που υπερασπίζεστε, το πολιτικό εννοώ, προστάζει. Προκειμένου να επισυμβεί η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, πρέπει πρώτα να αποξιωθούν. Μήπως το ίδιο δεν κάνετε στο τομέα της ενέργειας, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ΔΕΔΙΕ, της ΔΕΠΑ υποδομών, ή στο τομέα της παιδείας με τα κολέγια, ή στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ή με την κατάλυση των μηχανισμών ελέγχου του κράτους που έχουν πάει σε ιδιώτες, ή με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του κράτους σε επικοινωνιμούς συμβούλους, ακόμη και για την περιβαλλοντική προστασία. Λίγος χρόνος σας έμεινε, και όμως ξέρουμε ότι και σε αυτόν τον λίγο χρόνο απεργάζεται σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης και της διαχείρισης αποβλήτων και για πλήρη ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Καλά όλα αυτά. Επιμένω όμως, μα και την υγεία, το υπέρτατο δημόσιο αγαθό, δεν έχετε έλεος. Τραγική και κοινική μας λέτε κατάμουτρα ότι όποιος έχει λεφτά θα τύχει αξιοπρεπούς περίθαλψης, οι υπόλοιποι θα πεθάνουν. Κατά το όποιος δεν προσαρμοστεί θα πεθάνει. Το ακούσαμε από κορυφαίο υπουργό. Και έτσι φτάσαμε από την υγειονομική κάλυψη 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων πολιτών επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στη μη κάλυψη χωρίς οικονομική επιβάρηση ούτε των ασφαλισμένων πολιτών με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Να ξέρετε όμως ότι η ιδεολογία αυτή της ελεύθερης αγοράς έχει πέσει σαν υποληψία επί τα από δεκαετίες συνεχόμενης αύξησης των ανισοτήτων και της διαφθοράς και είναι θέμα χρόνου να χάσει και την πολιτική και οικονομική της ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, πολύ σύντομα θα κριθείτε κι εσείς από τον ελληνικό λαό, που είναι σίγουρο ότι κυριολεκτικά θα επιλέξει την επιβίωσή του. Ευχαριστώ. Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί μια ευκαιρία να αποτυπωθούν στο δημόσιο λόγο οι διαφορές των ιδεολογιών και των πολιτικών προγραμμάτων.
σε μια εποχή που για ευνόητους λόγους η συζήτηση περιστρέφεται σε θέματα διαχείρισης, εικόνας και εντυπώσεων. Η κυβέρνηση με ένα ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερο νομοσχέδιο αλλοιώνει το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, οδηγώντας ουσιαστικά στην εκμελίωσή του. Η έλλειψη της πανδημίας ήταν ένα μικρό ανάχωμα, μια ελάχιστη καθυστέρηση στις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας για εκχώρηση της υγείας στα μεγάλα και μικρά συμφέροντα. Σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία, στις απευθείας αναθέσεις, στα κοινοβουλευτικά κεκτημένα, στην παιδεία, την εργασία και τα επαγγελματικά δικαιώματα, η πανδημία και ο εγκλεισμός ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την κατάργηση μακρόχρονων δημοκρατικών κεκτημένων. Στην υγεία, οι ελάχιστες νέες προσλήψεις, οι ισχνοί προϋπολογισμοί και η επίθεση στα υγειονομικά στελέχη ήταν μόνο η αρχή. Σήμερα καταργείται ο πυρήνας του ΕΣΥ που συμπεριλαμβάνει τη δημόσια δωρεάν ισότιμη περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Πλέον δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων, που μέσα στην ίδια μέρα, στο ίδιο νοσοκομείο, θα έχουν διαφορετικά δικαιώματα ακριβώς γιατί κάποιοι μπορεί να πληρώσουν ώστε να νοσηλευτούν με προνομιακούς όρους, ταχύτερα, ασφαλέστερα, ενδεχομένως και καλύτερα από όσους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι αναπόφευκτο να συρρυκνώνονται οι δωρεάν υπηρεσίες, να παραπέμπονται περιστατικά στα επιπληρωμή από υπηματινά χειρουργία και να παραμελείται ο ασθενής που έχει ως μόνη επιλογή το πρωινό χειρουργείο. Επιπρόσθετα, η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών και η παροχή της δυνατότητας σε ορισμένους ιδιώτες να χρησιμοποιούν τις δημόσιες εγκαταστάσεις για να βγάλουν χρήματα, καταργεί μία από τις εμβληματικότερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή το γιατρό-λειτουργό του δημόσιου νοσοκομείου. Πλέον, οι γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ θα εξοβελίζονται από το σύστημα που θα έχει ως στόχο το κέρδος, ενώ δημιουργούνται γιατροί πολλαπλών ταχυτήτων, οι οποίοι ανάλογα με τις σχέσεις εργασίας που θα έχουν με το ΕΣΥ θα αποκτούν μεγαλύτερα ή μικρότερα προνόμια. Παράλληλα, θα ενισχυθεί το ρεύμα της φυγής επιστημόνων, καθώς οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που εισάγονται γενικευμένα δεν θα μπορούν να κρατήσουν τους νέους γιατρούς στη χώρα μας. Για να μην μιλήσουμε για την έλλειψη εκπαίδευσης που θα υπάρξει λόγω διαφορετικών προτεραιοτήτων που θα έχουν οι καθηγητές, όπως βέβαια και για το πελατειακό σύστημα που εγκαθιδρύεται για τις κρίσεις, καθώς αντί για την ανάδειξη και τον κομβικό ρόλο των αντικειμενικών κριτηρίων, δηλαδή προϋπηρεσία, κλινικό έργο, μετεκπαίδευση, που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγορεύεται ως πρωταρχικό σημείο τη συνέντευξη των ενδιαφερόντων. Τέλος, από την ακρόαση των φορέων βγήκε το συμπέρασμα ότι με την εξαίρεση ορισμένων, όλοι είναι ενάντια στο νομοσχέδιο. Οι εκπρόσωποι των γιατρών και των εργαζομένων στο ΕΣΥ, οι ασθενείς, ο ιατρικός κόσμος, οι οδοντίατροι, ο καθένας από τη σκοπιά του υποστηρίζει τεκμηριωμένα ότι το νομοσχέδιο αυτό αντιστρατεύεται τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας ευκαιριών, ναρκωθητώντας επί της ουσίας την υγεία στη χώρα μας. Η αποδιάρθρωση της υγείας επί των ενημερών σας είναι ένα σταθερό και ευρύ φαινόμενο. Στην περιοχή μου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, βιώσαμε το πιο μακροχρόνιο και σκληρό lockdown στην Ευρώπη. Ως συνέπεια των αλλοπρόσαλων και αντιφατικών μέτρων, αλλά και λόγω της συνειδητής έλλειψης προετοιμασίας και θωράκισης των υγειονομικών δομών. Τι συμβαίνει έκτοτε? Οι ελάχιστες προκηρύξεις για προσλήψεις γιατρών είναι ελλιπείς και άγονες. Οι οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Κοζάνη από τις 88 θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 42, ενώ στην Πτολεμαΐδα από τις 62 είναι καλυμμένες μόνο οι 45. Υπάρχουν μετακινήσεις από όμορα κέντρα υγείας, τα οποία σταδιακά αποδυναμώνονται, μετακλήσεις ιδιωτών, ακόμη και συνταξιούχων, για να βγουν οι εφημερίες. Αυτό γίνεται. Χαρακτηριστικά, να σας πω ότι την ώρα που έχουμε ουσιαστικά στην παιδιατρική έναν μόνιμο γιατρό, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης και δεν γίνονται οι ανακαίες εφημερίες, η αρμόδια υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση πριν λίγες μέρες για το θέμα,
επισήμανε ότι είναι νοσοκομείο υπόδειγμα διεθνώς ως προς τη σχέση και την αναλογία γιατρών και ασθενών. Αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης για την υγεία. Κλείνοντας, θέλω να πω τα εξής. Το ΕΣΥ σαφώς έχει πολλά προβλήματα. Ως απόρρια της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της τρευλής και άνεσης ανάπτυξης, της φυγής τελεχών στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης. Η λύση δεν είναι όμως η μεθοδευμένη αποδιοργάνωση. Αντιθέτως, πρέπει να στελεχωθεί με νέους και καλά αμοιβόμενους γιατρούς, να καλυφθούν τα οργανικά κενά και να μεταρρυθμιστεί η πρωτοβάθμια υγεία μέσω μιας γενναίας επένδυσης των πόρων στο σύστημα. Λογικές και προτάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει εκπονηθεί εδώ και καιρό. Μόνο έτσι θα υπερασπιστούμε τις αξίες του ΕΣΥ και πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια και τα ίσα δικαιώματα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2015, από τη λέλαπα που είχε προηγηθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε την δωρεάν περίθαλψη και νοσηλεία περίπου σε 2 εκατομμύρια άνεργους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διαφορά που είχαμε με την προηγούμενη περίοδο. Σήμερα, λίγα χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία που έσπευδε να κλείσει νοσοκομεία και να βάλει εργαζόμενους σε αναστολή με υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού, επιτίθεται εκ νέου στην υγεία με τη θεσμοθέτηση της επιπληρωμής περίθαλψη. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι δεν είμαστε ίδιοι. Να είναι σίγουροι επίσης ότι με την επερχόμενη πολιτική αλλαγή το νομοσχέδιο αυτό θα καταργηθεί. Τα νοσοκομεία που χτίστηκαν, θωρακίστηκαν και αναπτύχθηκαν με την συνεισφορά των κατοίκων και των γιατρών της χώρας δεν θα παραδοθούν σε όσους τα επιβουλεύονται για να τα εκμεταλλευτούν. Η υγεία των πολιτών δεν είναι εμπόρευμα, ούτε έχει ανταλλακτική αξία. Είναι αυταξία και αγαθό και ως τέτοια θα αντιμετωπιστούν ξανά από την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Ευχαριστώ.